Τώρα θα συνεχίσουμε με την ανάλυση των σημάτων διακριτού χρόνου. Εδώ, η ανεξάρτητη μεταβλητή λαμβάνει μόνο διακριτές τιμές, ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή μεταβάλλεται σε ένα διάστημα, δηλαδή παίρνει και συνεχείς τιμές. Για παράδειγμα, το χ του νη ίσον 0,9 εις την η συνημήτωνο 0,2 π νη συν π δεύτερα, αν το νη είναι μεταξύ 0 ή 10. Εδώ βλέπουμε τη σχηματική απεικόνηση ενός σήματος χ του νη μεταξύ από παίρνει τιμές από το μείον 8 μέχρι το 10. Μπορούμε να το, ένα σήμα διακριτού χρόνου να το αναπαραστήσουμε υπό μορφή συνάρτησης. Για παράδειγμα, το χ του νη είναι 0 για νη αρνητικό, 0,6 στη νη για νη από 0 μέχρι 102 και 1 με νη πιο μεγάλο του 102. Ή να κάνουμε τη γραφική του απεικόνιση όπως βλέπουμε στο σχήμα μας. Επίσης μπορούμε τις τιμές του να τις πάρουμε σαν δείγματα από ένα πίνακα. Εδώ βλέπουμε ότι για αν τον νη είναι 0, το σήμα χ του νη παίρνει τη τιμή 1,78. Αν τον νη είναι μείον 2, παίρνει τη τιμή 0,12 και πάει λέγοντας. Επίσης, μπορεί να είναι δείγματα μιας ακολουθίας. Εδώ βλέπουμε, έχουμε βάλει ένα βελάκι. Το βελάκι σημαίνει ότι η τιμή για νη ίσον 0 είναι 1,78, για νη ίσον 1, 5,23, για νη ίσον μείον 1, 2,01 και ούτω καθεξής. Πώς ταξινομούνται οι διακριτές ακολουθίες? Σε right side, δεξιόπλευρες, δηλαδή το χ είναι 0, το χ του νη είναι 0, για νη μεταξύ μείον άπειρο και νη κεφαλαίο. Αριστερόπλευρες, το χ του νη είναι 0, για νη μεγαλύτερο του νη κεφαλαίο και μικρότερο ίσον του συνάπειρο. Αμφίπλευρες, το χ του νη είναι διάφορο του μηδενός, αν το νη μεταξύ μείον άπειρο και συνάπειρο. Πεπερασμένου μήκους, το χ του νη είναι 0 εκτός της περιοχής νη μεταξύ νη 1 και νη 2. Αίτια τα, ότι το χ του νη είναι 0 για νη αρνητικό. Μη αιτία τα, ότι το χ του νη δεν είναι 0 για νη αρνητικό. Να δούμε τώρα τα βασικά σήματα διακριτού χρόνου. Ξεκινάμε με τη μοναδία ακουστική ακολουθία, η οποία ορίζεται ως δέλτα του νη να είναι ίσο με 1 αν το νη είναι 0 και 0 αν το νη είναι διαφορετικό του μηδενός. Είναι πολύ σημαντική ακολουθία αν την θεωρήσουμε σαν ακολουθία εισόδου σε ένα ψηφιακό σύστημα. Ονομάζεται δε ακουστική απόκριση και παρέχει πληροφορίες για τη συμπεριφορά του συστήματος. Ονομάζεται η έξοδος του συστήματος κρουστική απόκριση. Δηλαδή, αν διεγείρουμε ένα σύστημα με είσοδο την κρουστική ακολουθία, τότε η έξοδος του ονομάζεται κρουστική απόκριση. Εδώ βλέπουμε τη σχηματική απεικόνιση της ακολουθίας δέλτα του νη. Γενικά, κάθε σήμα γράφεται σαν άθροισμα κρουστικών συναρτήσεων. Για παράδειγμα, στο σχήμα, η ακολουθία που προκύπτει είναι ότι το χ του νη είναι ίσο με α μείον 3 δέλτα του νη και 3, συν α1 δέλτα του νη μείον 1, συν α2 δέλτα του νη μείον 3, συν α7 δέλτα του νη μείον 7. Δηλαδή σαν άθροισμα μετατοπισμένων κρουστικών παλμών. Η διακριτή συνάρτηση επιβράδυνσης, δηλαδή η δέλτα του νη μείον κάπα, ορίζεται σαν μονάδα αν τον νη είναι κάπα και 0 αλλού. Το νη λοιπόν είναι διαφορετικό του κάπα. Βλέπουμε στο σχήμα μας τη δέλτα του νη μείον 6, που είναι ίση με μονάδα αν τον νη ίσον 6, τη δέλτα νη, που είναι ίση με μονάδα αν τον νη είναι 0, και του δέλτα του νη και 5, που είναι ίση με μονάδα αν τον του νη είναι ίσον με μείον 5. Συνεχίζουμε με τη μοναδιαία βηματική ακολουθία, η οποία ορίζεται ως 1, αν τον νη είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, και 0 αλλού. Επίσης, είναι η ακολουθία ου του νη μειον κάπα, η οποία είναι ίση με 1 αν το νη είναι μεγαλύτερο ίσον του κάπα και 0 αν το νη είναι μικρότερο του κάπα. Κάτω βλέπουμε τη σχεδίαση μιας της μοναδιαίας βηματικής ακολουθίας. Γενικά ισχύει ότι το δέλτα νη είναι ίσο με ου του νη μείον ου του νη μείον 1. Συνεχίζουμε με τη μοναδιαία αναρρυχητική ακολουθία. Η ράμπα. Το R του νη είναι ίσο με νη αν το νη είναι μεγαλύτερο του μηδενός και 0 αν το νη είναι αρνητικό.
Κάτω βλέπουμε τη σχηματική απεικόνηση της αναρριχητικής ακολουθίας. Η ποραδία ακολουθία τετραγώνου, αυτή είναι ίση με μονάδα, αν το μέτρο του νι είναι μικρότερο ίσο με το νι, κεφαλαίο, που είναι κάποιος ακέραιος, όπως βλέπουμε στο σχήμα, και είναι 0, αν η απόλυτη στιγμή του νι είναι μεγαλύτερο από το νι κεφαλαίο. Αυτή λέγεται και στην άρτηση παραθύρου. Η πραγματική εκθετική ακολουθία, το χ του νι ίσον α στην νι, η ημιτονοειδής ακολουθία, το χ του νι ίσον α συνημίτονο ω 0 επί νι συν φ, και τη σχηματική της απεικόνηση βλέπουμε. Και εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά μεγέθη της ημιτονοειδής διακριτής ακολουθίας. Το χ κεφαλαίο, S, είναι το πλάτος της, τη φάση της, το F, φ του S, το διακριτό χρόνο, το K, και την περίοδό της, το νι κεφαλαίο. Εδώ βλέπουμε το 4 διαφορετικές απεικονίσεις της ακολουθίας α, συνημίτωνο ωμέγα νη συν φ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν δύο τις ακολουθίες G1 του νη ίσον συνημίτωνο 2 π νη δια 5 και τη G2 του νη ίσον συνημίτωνο 12 π νη δια 5. Η διακεκομμένη γραμμή είναι η συνάρτηση συνεχούς χρόνου. Για ευκολία, τα ημιτονοειδή σήματα συνήθως εκφράζονται με εκθετικές ακολουθίες. Εδώ βλέπουμε τη σχέση που συνδέει το ημίτονο και το συνημίτονο μέγα νη συν φ συναρτήσει εκθετικών συναρτήσεων. Και από κάτω βλέπουμε τη σχέση μεταξύ ωμέγα του διακριτού και ωμέγα του αναλογικού. Δηλαδή, το ωμέγα κεφαλαίο, η κυκλική συχνότητα σε ένα αναλογικό σήμα είναι rad ανά σεκόν. Ενώ το ωμέγα μικρό σε ένα διακριτό σήμα είναι rad ανά σάμπλ. Η μηγαδική εκθετική ακολουθία, το χ του νι ίσον ε στη σίγμα συν γιο το ωμέγα και όλο επί νι, και βλέπουμε κάτω τη σχηματική της απεικόνηση. Και συνεχίζουμε με τις κατηγοριοποιήσεις, όπως μιλήσαμε και για τα αναλογικά σήματα, σε άρτια και περιτά σήματα. Σε ένα άρτιο σήμα ισχύει ότι το τζε του νι ίσον με το τζε του μείον νι, και σε ένα περιτό το τζε του νι είναι με το μείον τζε του μείον νι. Ισχύουν βέβαια και οι ίδιες σχέσεις, δηλαδή η άρτια συνιστόσα είναι το τζε του νι και τζε του μείον νι δεύτερα, ενώ η περιττή συνιστόσα είναι το τζε του νι μείον τζε του μείον νι δεύτερα. Οι συνδυασμοί μεταξύ άρτιων και περιττών σημάτων διακριτού χρόνου απεικονίζονται στον πίνακά μας. Βλέπουμε δηλαδή ότι το άθροισμα δύο άρτιων είναι άρτιο, η διαφορά περιττό, το γινόμενο άρτιο. Αν τα σήματα είναι δύο περιτά, το άθροισμά τους είναι περιτό, η διαφορά περιτή και το γινόμενο άρτιο. Όταν έχουμε ένα άρτιο και ένα περιτό, το άθροισμα είναι είτε το ένα είτε το άλλο, όμοια και η διαφορά τους, ενώ το γινόμενο είναι περιτό. Για παράδειγμα, έχουμε γινόμενο δύο άρτιων σημάτων. Εδώ προκύπτει άρτιο το σήμα, το G1 νι επί G2 νι. Εδώ έχουμε γινόμενο ενός άρτιου και ενός περιτού και προκύπτει περιτό σήμα. Ενώ εδώ έχουμε δύο περιτά σήματα, τα πολλαπλασιάζουμε και προκύπτει άρτιο σήμα. Να συνεχίσουμε λοιπόν να ορίσουμε την περιοδική ακολουθία σε ένα διακριτό σήμα. Μία ακολουθία χ του νι είναι περιοδική, με περίοδο νι κεφαλαίο, εάν ισχύει ότι χ του νι ίσο με το χ του νι συν νι κεφαλαίο για κάθε νι. Εδώ βλέπουμε περιοδικά αναλογικά, αριστερά και ψηφιακά δεξιά σήματα. Παράδειγμα περιοδικών σημάτων, βλέπουμε, δεν ξέρω αν ακούγεται ο ήχος, περιοδικών σημάτων και τυχαίων σημάτων. Ωραία. Σταματάμε λιγάκι γιατί κόλλησε ο ήχος.